Να καλησπέρισω τον επικεφαλής της παράταξης Βόλιο, υπεύθυνο μαζί, υποψήφιο δήμαρχο Βόλιο, τον Λάζαρο Κυρεχτέ. Καλησπέρα κύριε Κυρεχτέ. Καλησπέρα κύριε Μπιάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που θα κλείσουμε μάλλον με εσάς εδώ, τουλάχιστον ως προς τα δελτία, την προεκλογική αυτή δραστηριότητα. Και θέλω να ρωτήσω τι γεύση σας αφήνει όλος αυτός ο αγώνας. Τρεις μήνες περίπου τώρα να πούμε, έτσι. Θα έλεγα παραπάνω από τρεις μήνες. Είναι ένας μαραθώνιος, όπως έχω πει και από την αρχή. Ένας μαραθώνιος, ένας αγώνας δύσκολος, αλλά πιστεύω ότι όλα τα χωριά του Βοΐου, τα 80 περίπου, οι 80 περίπου οικισμοί που επισκεφτήκαμε, γνωρίσαμε νέους ανθρώπους, γνωρίσαμε παππούδες, γνωρίσαμε γιαγιάδες, μας άκουσαν, μας εμπιστεύτηκαν, ήταν μια μεγάλη και πολύ καλή εμπειρία. Και σίγουρα πάνω απ' όλα, είναι μια γιορτή της δημοκρατίας αυτές οι εκλογές, οπότε και υποθέτω και εκεί στο Βόλιο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είχε αυτός ο συγκεκριμένος Δήμος, οι κάτοικοι στα χωριά, θέλω να πείτε την άποψή σας, αυτές τις μέρες τις βλέπουν και λίγο σαν γιορτή που έρχονται, οι συνδυασμοί, μιλάνε με τους ανθρώπους, τους λένε οι άνθρωποι τα προβλήματα. Μιλάω για τα μικρά χωριά τώρα, έτσι. Κοιτάξτε, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, δηλαδή σήμερα, αύριο και την Κυριακή που θα έρθουν οι ετεροδημότες μας και θα γεμίσουν κάπως, θα έλεγα, τα χωριά, είναι μια περίπτωση διαφορετική, είναι ένα ζωντάνεμα των μικρών οικισμών και όπως κάθε 4 χρόνια νομίζω έχει τα ειδικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να ενωθούν και να γίνουν ένα κομμάτι. Θυμίζει Χριστούγεννα ή Πάσχα ίσως που γεμίζουν τα χωριά αυτή η περίοδος, έτσι δεν είναι. Αλήθεια, έχετε υπολογίσει πόσες ετεροδημότητες έχετε στο Δήμο περίπου? Είναι πολύ μεγάλο αριθμό. Πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Αλλά αυτοί που έρχονται, εκτιμώ ότι δεν θα ξεπεράσουν του 600-700. Περίπου, εκεί εκτίμηση, έτσι. Ναι. Συνολικά. Εντάξει, έχετε και την ιδιαιτερότητα, πήγατε και στη Θεσσαλονίκη, κάνατε εκεί και τοποθετήσεις, έτσι. Ο Σύλλογος Βοητών Θεσσαλονίκης είναι πολύ δραστήριος. Μαζί με του συνυποψηφίου μου. Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία και πολύ θετική, θα έλεγα. Η Βοιακή Εστία Θεσσαλονίκης κάλεσε τους υποψήφιους δημάρχους, παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, δεχτήκαμε ερωτήσεις από τους συμπολίτες μας που μένουν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και νομίζω ότι έβγαλαν και αυτοί τα συμπεράσματά τους. Είστε δραστήριοι βοιάτες όπου και να είστε πάντως, αυτή είναι η αλήθεια. Να ξεκινήσουμε λίγο τώρα εδώ την κουβέντα από τα χωριά. 70 και χωριά στο Δήμο Βοΐου. Ναι. Τι ξημερώνει για αυτούς και αυτή την τετραετία, αν εκλεγείτε στη Δημοτική Αρχή, πώς θα χειριστείτε την καθημερινότητά τους, πώς θα πλησιάσετε περισσότερο τους ανθρώπους, πώς θα δώσετε καλύτερες λύσεις στα προβλήματά τους? Κοιτάξτε, όντως έχετε δίκιο. Είναι 70 περίπου, 75 οι μικροί οικισμοί, οι οποίοι κατοικούνται από 7 μέχρι 30-40 κάτοικοι. Είναι το μεγάλο στοίχημα για όποιον αναλάβει την τύχη αυτού του Δήμου να μπορέσει να φέρει καλύτερη συνθήκες διαβίωσης, καλύτερη καθημερινότητα για όλους τους συμπολίτες μας. Τα περισσότερα χωριά, γνωρίζετε, είναι στο Τσοντήλι και στη Νεάπολη. Χερασμένος πληθυσμός, στόχος του δικού μας συνδυασμού, άμεσος στόχος των 100 πρώτων ημερών, όπως συνηθίζω να λέω, είναι να βρούμε τον τρόπο για να λειτουργήσουμε το γυροκομείο Τσοντηλίου. Μια δομή η οποία πιστεύω ειλικρινά ότι θα δώσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στις γιαγιάδες και στους παππούδες του Άνου Βοΐου, θα μπορέσουν να μείνουν το χειμώνα εκεί, να μείνουν ο ένας δίπλα στον άλλον, να μειώσουν τα έξοδα του προϋπολογισμού τους, γιατί στο Βόλιο έχουμε πολύ χειμώνα και θα έχουμε μεγάλο ποσοστό ενέργειας που καταναλώνεται. Πόσα άτομα, πόσοι ηλικιωμένοι μπορούν να μείνουν εκεί, υπό προϋποθέσεις? Περίπου στους 80. Γύρω στους 80. Στόχος είναι δηλαδή να το λειτουργήσετε, αν είστε Δημοτική Αρχή, από 1η Σεπτεμβρίου, να το λειτουργήσετε από τον επόμενο. Δεν θα έλεγα από 1η Σεπτεμβρίου, είπαμε ότι... Όχι, να το λειτουργήσετε από τον επόμενο χειμώνα, δηλαδή, αυτό εννοώ. Ναι. Να λαμβάνει 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο ίσως. Ο στόχος μας είναι να βρούμε πού κολλάει το όλο ζήτημα. Να συνεννοηθούμε με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, να συνεννοηθούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, με το Υπουργείο Οικονομικών, με το Ίδρυμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή τη χρήση αυτού του κτηρίου και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγηθούμε στην επόμενη μέρα. Κύριε Γερεκτή, τι σας λένε οι κάτοικοι στα μικρά χωριά των 50, 60, 30, 80 κατοίκων? Ότι το βασικό τους πρόβλημα είναι η αγροτική οδοπία. Η συντήρηση της αγροτικής οδοπίας, η διάνοιξη δρόμων αγροτικών, τα προβλήματα που δημιουργούνται κάθε χειμώνα επειδή έχουμε πολύ νερό, πολλά ρέματα και χαλάνε οι δρόμοι. Άμεση προτεραιότητα είναι να λύσουμε αυτό. Το 80% των μικρών οικισμών
μας θεωρούν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημά τους. Όχι κάτι σημαντικό. Αυτό, τους δρόμους. Προβλήματα της καθημερινότητας. Mm. Δεν πρόκειται να μας ζητήσουν κάτι το οποίο είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Οφείλουμε όμως στοχευμένα από τη στιγμή που είναι καθημερινά τα προβλήματα να τα λύσουμε και θα τα λύσουμε. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου Βοήτου, το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει προχθές, ούτε και στο debate που κάναμε εδώ, γιατί εντάξει ήταν και ο χρόνος συγκεκριμένος και πολλά τα ζητήματα, είναι αυτό της τουριστικής ανάπτυξης. Δηλαδή, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε σαν Δημοτική Αρχή, αν εκλεγείτε από 1η Σεπτεμβρίου, τις μοναδικές ομορφιές του Βοήου σε όλα τα επίπεδα, από τις Χιάτσα, τις άλλες πόλεις, Εράτρια, άλλες πόλεις και τα χωριά όμως, σε συνδυασμό και με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, ώστε να έρθει πολύ περισσότερος κόσμος και να τονωθεί η ανάπτυξη μέσω και του τουρισμού στο Δήμο Βοήου. Δεν λέμε, κύριε Πλιάτση, ότι από την επόμενη μέρα θα πάρουμε το μαγικό ραβδάκι και θα έρθουν κατευθείαν τα λεωφορεία και θα γεμίσει το Βόλιο επισκέπτες. Σιγά σιγά, με βήματα λογικά και αποφασιστικά, εξάλλου στο πρόγραμμά μας έχουμε πει και δεσμευόμαστε ότι θα κάνω αντιδήμαρχο τουρισμού και επιχειρηματικότητα. Α, ξεχωριστά δηλαδή. Ξεχωριστό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Ήδη υπάρχει στο Δήμο μας γραφείο τουρισμού. Αυτό το γραφείο τουρισμού θα το αναβαθμίσουμε. Ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος θα στρέψει όλες του τις δυνάμεις στον τομέα αυτό. Στόχος να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα brand name του Βοήου. Βήμα-βήμα, σταδιακά, έτσι ώστε ο επισκέπτης να έρθει στο Βόλιο, να τον μαγέψουν οι ομορφιές του και να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής μας όπου και αν βρεθεί την επόμενη μέρα. Είπατε και επιχειρηματικότητα. Το επιχειρήν να το βάζετε γενικώς από τα πρώτα προτάγματα του συνδυασμού, έτσι. Ναι. Επιχειρηματικότητα με καινοτομία, με έμφαση στον αγροτικό τομέα, με προσπάθεια πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων, με την προσπάθεια δημιουργίας μιας κλειστής αγοράς Βοήου, όπως λέω, έτσι ώστε ο παραγωγός να έχει τα προϊόντα του στο συγκεκριμένο σημείο, να έρθει απευθείας με τον καταναλωτή σε επαφή, έτσι ώστε και η αξία των προϊόντων να μείνει στην περιοχή, να δημιουργήσουμε δομές τέτοιες που θα βοηθήσουν τόσο την προβολή όσο και την πώληση των μοναδικών μας αγροτικών προϊόντων. Κάνατε μια ομιλία και χθες στην Νάπολη. Και στο εκλογικό κεντρική σας ομιλία στην Νάπολη, στην οποία δώσατε μεγάλη έμφαση στον αγροτικό τομέα, γενικά στον πρωτογενή τομέα. Δεν... Κοιτάξτε, ο Δήμος μας με τις πέντε ενότητες, και η κάθε ενότητα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι αλήθεια. Είστε από τους πιο περίεργους, από εγώ σε εισαγωγικά. Εντελώς διαφορετικά. Ιδιομορφίες πολλές. Ναι. Αν δούμε τον κλάδο της Γούνας, Σιάτιστα και Άσκιο, πάμε στον αγροτικό τομέα Νεάπολη Τσοτήλη, πάμε επίσης στο Τσοτήλη την προσπάθεια επέμβασης και χρησιμοποίησης όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων, όπως είναι και το γεροκομείο, όπως είναι και η σχολεία στη Φυλάκων, και ο στόχος μας είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τη σχολεία στη Φυλάκων σαν χώρο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης της Δημοτικής Αστυνομίας. Νομίζω θα το καταφέρουμε. Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, πάντα. Ναι. Και πάμε μετά στο Πεντάλοφο, όπου να μιλήσουμε και για τη δομή των μεταναστών, όπου 40 παιδιά θα έρθουν, κορίτσια, μέχρι στιγμής κορίτσια. Νομίζω το καλοκαίρι θα είναι η δομή σε πλήρη λειτουργία, με 40 μετανάστες και 40 άτομα προσωπικό. Το οποίο θα δώσει μια τόνωση, πιστεύω, στον Πεντάλοφο. Και το Πεντάλοφο το ήθελε κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι να το πούμε αυτό. Και το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα το στήριξε. Βέβαια, είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Έχετε από τη μία από τα χωριά για τα οποία συζητήσαμε. Είναι και οι πέντε ενότητες με τις πόλεις, τέλος πάντων, τις σημαστικές αυτές περιοχές. Και βέβαια είναι και η Σιάτιστα, στην οποία μιλάτε κιόλας σήμερα. Μια από τις πιο ιστορικές και σημαντικές πόλεις της Μακεδονίας ολόκληρης. Μια πόλη των αρχόντων, όπως λέω, και των αρχοντικών. Μια πόλη των ευεργετών. Τα περισσότερα κτίρια είναι δωρεές συμπατριωτών μας, δωρητών. Εξού βάζουμε και τον 7ο άξονα του προγράμματός μας, που λέμε ότι θα προσπαθήσουμε και θα υλοποιήσουμε το Συμβούλιο των Ετεροδημοτών, Δωρητών και Αποδήμων, βάσει του οποίου θα προσπαθήσουμε και θα έρθουμε σε επαφή με όλους τους βοηώτες που δεν μένουν στην περιοχή, μένουν εκτός Βοήου στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, επιστήμονες, επιχειρηματίες,
άνθρωποι οι οποίοι πιθανόν αγαπούν το Βόλιο περισσότερο και από εμάς, γιατί μένουν μακριά από αυτό, και νομίζω ότι με τη συνεργασία τους ένας νέος άνεμος ανάπτυξης, μια νέα προσπάθεια θα μπορέσει να γίνει με συνεργασία για ένα καλύτερο αύριο. Ώστε να αξιοποιήσετε και τη διάθεση και τη γνώση και τη διάθεση και γιατί όχι και την οικονομική στήριξη. Αυτό το λέω εγώ τώρα, έτσι, σε πολλά θέματα. Το έχουν αποδείξει άλλωστε και είναι πολύτιμο κεφάλαιο για το Βόλιο ολόκληρο. Βεβαίως. Και κυρίως και για τη Σιάτιστα βέβαια. Ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που έχει η Σιάτιστα, η έδρα του Δήμου Βοΐου, αυτή η σημαντική πόλη, πού θα ρίξετε το βάρος? Υπάρχουν ζητήματα αρκετά. Θα ρίξουμε το βάρος στην καθημερινότητα, να επιλύσουμε πολλά θέματα τα οποία εδώ και 1,5-2 χρόνια κολλησιεργούν, την ολοκλήρωση του δικτύου ίδρυυσης, γιατί θα πρέπει να συνδέσουμε το νερό με το καινούριο δίκτυο. Θα δώσουμε έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Έχουμε στόχο στον Κόμβο, στην Πάρα, κοντά στη Σιάτιστα, να κατασκευάσουμε εκεί την κλειστή αγορά που λέμε προϊόντων Βοΐου, με στόχο επισκέπτης που περνάει από την Εγνατία να τον βλέπει μπροστά του, να σταματάει, να προμηθεύεται τα προϊόντα του Βοΐου και από εκεί να ξεκινάει και τη διαδρομή του. Ορίστε. Καινούριο κτίριο. Προσπάθεια για καινούριο κτίριο, ναι. Γιατί έτσι ξεκινάμε. Ναι. Γιατί είναι με το κέντρο υγείας? Το κέντρο υγείας αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται. Σήμερα κιόλας πέρασα από εκεί, συναντήθηκα με κάποιους που δουλεύουν στην κατασκευή. Μπαίνουν τα εκρηκτικά για τον εκβραχισμό. Κάποια προβλήματα που υπήρχαν επιλύθηκαν. Η εκτίμησή μου είναι ότι σε 15-16 μήνες θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο κέντρο υγείας για τους κατοίκους της Σιάτιστας, για τους κατοίκους της Γαλατινής, γιατί όπως ξέρετε το άλλο κέντρο υγείας που υπάρχει στο Τσοτήλι και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί για τον εξυγχρονισμό του μέσω του ΠΕΠ, καλύπτει τις περιπτώσεις της Νεαπόλεως και του Τσοτιλίου. Του Άνω Βοΐου. Θα έχουμε δύο σύγχρονα κέντρα υγείας και πιστεύω ότι θα εμπλουτιστούν και με τους γιατρούς, με τις ειδικότητες που προβλέπονται, για να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο του Βοΐου να έχει αυτή την πρωτοβάθμια υγεία. Βεβαίως για τη Σιάτιστα υπάρχουν και τα μεγάλα ζητήματα της Γούνας και του τουρισμού, με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που έχει, έτσι. Κοιτάξτε, όσον αφορά με τη Γούνα, εγώ το λέω ότι οι άνθρωποι της Γούνας ξέρουν πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα τα προβλήματα και πώς θα τα επιλύσουν. Και οι Δήμοι δεν έχουν και πολλές δυνατότητες. Εμείς σαν Δήμος είπαμε ότι θα στηρίξουμε το επιχειρησιακό σχέδιο της Γούνας. Θα μπούμε στη διαδικασία πολύπλευρης στήριξης αυτού του κλάδου, είτε με συμμετοχή σε εκθέσεις, να βοηθήσουμε να συμμετέχουν οι συμπολίτες μας επιχειρηματίες σε εκθέσεις, ή σε άλλους τομείς, στους οποίους θα τους ακούσουμε και θα το υλοποιήσουμε. Και πολύ περισσότερο θα υπάρχει και ένα κονδύλιο κάθε χρόνο, το οποίο οι φίλοι μας, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη Γούνα, θα μπορούν να το διαθέσουν εκεί που αυτοί νομίζουν ότι είναι καλύτερο. Το κέντρο Γούνας, που είχε, εκείνο το κτίριο που είχε δημιουργηθεί και... Το κέντρο Γούνας στην Καστοριά. Όχι κέντρο Γούνας, ενώ το κτίριο, το Βιοπάν. Το Βιοπάν. Μέσα σε αυτό το κτίριο εμείς έχουμε σαν στόχο αυτό, να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των εκθέσεων που γίνονται, αλλά είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τους φίλους μας που ασχολούνται με τη Γούνα, να μας πούν τις προτάσεις τους. Μια δική μας πρόταση είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο παρουσίας εκεί νεοφυών επιχειρήσεων που θα έχουν πληρωμένα μέσω του Δήμου τα πάγια έξοδά τους, και είναι ένας τρόπος για να μπορούμε να φέρουμε τους νέους στον τόπο μας. Δεν θα έχουν πάγια έξοδα, θα έχουν το χώρο τους, θα έχουν τα γραφεία τους, startups δηλαδή, και θα μπορούν, μπράβο, startup επιχειρήσεις σε εκείνο το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όπως και στην Αράτερα, στο βιοπά της Αράτερας μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο. Όλα αυτά βέβαια, κύριε Κυρεχτέ, προποθέτουν μετακίνηση. Και η μετακίνηση μπορεί να γίνει με διόδια σε λίγο καιρό. Ουσιαστικά θα έχει ήδη γίνει αυτή η ιστορία, δεν υπήρχαν ενστάσεις, μιλάμε και για τα αναλογικά, αλλά σε κάθε περίπτωση και η Εγνατία και η κυβέρνηση, που θα το και οι επόμενοι, φαίνονται αποφασισμένες να κάνουν αυτά τα διόδια, ειδικά στη Σιάτιστα. Ένα τεράστιο ζήτημα για την περιοχή, το οποίο θα το βρείτε μπροστά σας αν εκλεγείτε στα Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι, εγώ θα πω ακόμη μια φορά, χωρίς να θέλω να γίνομαι, να επαναλαμβάνω τα ίδια και τα ίδια, γιατί έχει μεγάλη σημασία, ο συνδυασμός μας
σε όλους τους τόνους έχει πει ότι η επιλογή κατασκευής διοδίων στη Σιάτιστα, 4 χιλιόμετρα μετά τον Κόγκο που είναι, είναι καταστροφική. Δεν μπορεί ένας συμπολίτης μας να θέλει να πηγαίνει στην Κοζάνη για να, σαν Μητροπολιτικό Δήμο, γιατί δεν υπάρχουν, έχουν κλείσει το ΙΚΑ, δεν μπορεί να βγάλει μια ασφαλιστική ενημερότητα ηλεκτρονικά και πρέπει να επισκέπτεται την Κοζάνη και να πληρώνει και όταν πηγαίνει και όταν επιστρέφει. Δέσμευσή μας είναι, και από ό,τι γνωρίζω το έχει πει και ο Πρωθυπουργός της χώρας, σε πολλές περιπτώσεις οι πολίτες που διέρχονται από διόδια μέσα στον ίδιο νομό δεν θα πληρώνουν τα διόδια. Στόχος μας είναι οι πολίτες του Βοΐου να μην πληρώνουν αυτά τα με τοπικά διόδια της Σιάτιστας για να πηγαίνουν στην Κοζάνη. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Αυτό πιστεύετε ότι μπορείτε να τα καταφέρετε ρεαλιστικά? Γιατί δηλαδή δεν είναι πρόταση μας, ήδη συμβαίνει και σε άλλες περιοχές. Κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας, τελευταία για αυτή την προεκλογική περίοδο, θα υπάρξει Δεύτερη Κυριακή στο Δήμο? Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες. Τι πιστεύετε? Αντικειμενικά πιστεύω ότι θα υπάρξει. Θα υπάρξει. Ναι. Το πιο πιθανό σενάριο ίσως είναι και αυτό. Ναι. Θέλω να πω για το Κλεισθένη, λοιπόν, κλείνοντας. Έχετε υπάρξει, είστε Δημοτικό Σύμβουλο νυν, γιατί Δήμαρχος, έχετε εμπειρία. Θα μπορέσει να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου με την εικόνα που υπάρχει, που βλέπετε μέχρι τώρα, την επόμενη μέρα, με συνθέσεις, με κοινές αποφάσεις, με συνεργασία δύο ή και τριών συνδυασμών? Όσον αφορά με τον Κλεισθένη, εγώ το χωρίζω σε δύο θέματα. Ένα αφορά τους οικισμούς, τους μικρούς, τους προέδρους, που πιστεύω ότι είναι θετικό το μέτρο, γιατί δίνει στην τοπική κοινωνία τη δυνατότητα να ψηφίσει αυτόν που θέλει, ανεξαρτήτως από το κεντρικό ψηφοδέλτιο του Δήμου. Όσον αφορά με το Δημοτικό Συμβούλιο, η εκτίμησή μου είναι γενικότερα σαν χώρα ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την κουλτούρα των συνεργασιών σε δημοτικά συμβούλια ή σε περιφερειακά ή ακόμα και στην κεντρική κυβέρνηση. Το θετικό για το δικό μας το Δήμο είναι ότι όλοι οι υποψήφοι επικεφαλής, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είμαστε γνωστοί, είμαστε φίλοι, και πιστεύω ότι αυτή η κουλτούρα της συνεργασίας θα υπάρξει ανεξαρτήτως ποιος θα εκλεγεί. Εγώ θέλω να πιστεύω και πιστεύω πραγματικά ότι θα εκλεγώ σαν επικεφαλής και θα είμαι και την επόμενη Κυριακή σαν εκλεγμένος δήμαρχος. Δεσμεύομαι ότι θα συνεργαστώ με όλους και δεσμεύομαι ότι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι θα είναι δημοτικοί σύμβουλοι θα μπορέσουν να υπάρχει μια καλή συνεργασία και ο καθένας από το πόστο που γνωρίζει καλύτερα θα πιστεύω ειλικρινά ότι θα κάνει το καλύτερο για την περιοχή μας. Κύριε Κυριακτά, κλείνοντας και απευθυνόμενος στους αναποφάσεις τους βοηγιώτες, τι έχετε να τους πείτε, για ποιο λόγο να ψηφίσουν Λάζαρο Κυριακτέ την ερχόμενη Κυριακή 26 Ιουνίου για το Δήμο Βοηού? Είμαστε μια ομάδα 41 υποψηφίων που αυτά τα 9 χρόνια δέσαμε μεταξύ μας, εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, δεν υπάρχουν ούτε γαλατινιώτες, ούτε σχετιστινοί, ούτε πενταλοφίτες, ούτε τσοτιλιώτες. Είμαστε όλοι περήφανοι βοηγιώτες και ασχολούμαστε στις δημοτικές εκλογές, στο συνδυασμό υπεύθυνα μαζί για το καλό του τόπου. Υπεύθυνα γιατί είμαστε όλοι υπεύθυνοι και αγαπούμε ανιδιωτελώς τον τόπο μας και μαζί, γιατί μονιάσαμε, αγαπάει ο ένας τον άλλον, σέβεται ο ένας τον άλλον, εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, ο ένας είναι πιο ικανός από τον άλλον, πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ αποτελεσματικοί και όλο αυτό το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας και πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σήμερα, σε Άτσιτα? Σήμερα. Τι ώρα? 8.30 ώρα στην κεντρική ομιλία και τελευταία ομιλία. Πού μιλάτε? Άτσιτα. Καλώς εχόντων των καιρικών έξω από την πλατεία του Δημαρχείου. Εάν υπάρχει θέμα βροχής, θα πάμε στο ξενοδοχείο Αρχοντικό δίπλα. Το έχετε προγραμματίσει δηλαδή, το έχετε δει. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε το Σάββατο, δηλαδή αύριο, εντάξει, υπάρχει σε κι εσάς προεκλογική εκστρατεία, αλλά εμφανίσεις και τα ομιλίες τέλος. Πώς θα περάσετε από τον Κύριακο? Είπατε πριν θα κάνετε βόλτα,
Στα πότε, για πότε. Αύριο και την Κυριακή δηλαδή. Αύριο θα είμαστε στο Τσοτήλι. Τα πρωινά δηλαδή στο και τα λοιπά. Τώρα ουσιαστικά Τσοτήλι. Έτσι, εντάξει, είναι λίγο πιο χαλαρό το Σάββατο. Όχι. Δεν θα το έλεγα. Όχι. Για αυτούς που ξέρουν από εκλογές, οι δύο τελευταίες μέρες είναι κρίσιμες. Πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό είναι αλήθεια. Καλό τρέξιμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλό αγώνα. Καλό κουράγιο. Αυτές είπατε, οι δύο μέρες αυτές είναι πάντα οι πιο κρίσιμες. Καλή συνέχεια, κύριε Γκρέχτα. Να είστε καλά.